Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Καλημέρα, κύριε Πολογούσαν. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πώς βλέπετε λοιπόν τα μεθεόρτια? Ας ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση πρώτα. Τι αξιολογείτε από αυτά που βλέπετε? Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει καταλάβει. Περιμένουμε βεβαίως εάν τα πρώτα σήματα δοθούν με τον ανασχηματισμό, αν και θα ήταν επιπόλαιο να θεωρηθεί ότι με έναν ανασχηματισμό μπορεί να λυθούν πολιτικά προβλήματα στρατηγικού χαρακτήρα, σαν και αυτά που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία, αλλά έστω έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνει κινήσεις που θα δώσουν στην κοινή γνώμη να καταλάβει ότι έβγαλε κάποια συμπεράσματα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα αυτό είναι προβληματικό για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως γιατί αποδεικνύει ότι στερείται πλέον των πλεονεκτημάτων που είχε κερδίσει μέχρι και το καλοκαίρι του 2023. Δηλαδή, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στο σύνολο της επικράτειας, αλλά κυρίως για την αύξηση της δυνητικότητά της στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις νεότερες ηλικίες. Αυτό πλέον το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε στις ευρωεκλογές και κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ναι. Και μένει από εκεί και πέρα να μην πάει αλλού για αλλού η συζήτηση αν θα πρέπει να στρίψει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά προκειμένου να κερδίσει τους 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους που έχασε στις ευρωεκλογές. Δεν είναι εκεί το θέμα, κύριε Σεφερτζή, κατά την άποψή σας? Και πού είναι? Όχι, δεν είναι εκεί και κυρίως δεν είναι με τη στροφή προς τα δεξιά που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των συντηρητικών παραδοσιακών ψηφοφόρων. Διότι εδώ αρχίσουμε να ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε. Όλα αυτά τα χρόνια η κυριαρχία του Μητσοτάκη είχε χτιστεί ακριβώς την ικανότητά του να συνδιαλέγεται με το χώρο του κέντρου. Από εκεί αντλούσε άλλωστε τις δυνάμεις που επέτρεπαν να έχει πλειοψηφία στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα. Με ποια λογική, στρίβοντας προς τα δεξιά, θα μπορέσει να ανακτήσει ποιες δυνάμεις? Αυτές που έχει χάσει οριστικά για λόγους βαθύτερους και ουσιαστικότερους? Προφανώς είναι λάθος ανάλυση ότι δια της στροφής προς τα δεξιά θα ανακτήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Την ίδια ώρα που θέματα που προωθεί, όπως ας πούμε η φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών, την φέρνει αντιμέτωπη με μια άλλη μερίδα κοινής νόμης πολιτών, οι οποίοι λένε να μοιραστούμε το φόρο. Παιδιά, δεν πάει έτσι? Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχει να αντιμετωπίσει και αντικρώμενα συμφέροντα, όπως πράγματι πάνω σε στα συμφέροντα συμβιώνουμε όλοι μαζί, βέβαια, έτσι, ο καθένας με τα δικά του. Ασφαλώς. Το κυριότερο όμως, κατά την γνώμη μου, που έχει να αντιμετωπίσει είναι ακριβώς η αναστροφή της δυναμικής που της επέτρεπε μέχρι τώρα να κερδίζει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Διότι, για να χρησιμοποιήσω την προσφυλή μου παροιμία, την πολιτική, τα κόμματα λειτουργούν όπως το γιογιό. Ή θα βρίσκονται σε ανωδική πορεία με αποτέλεσμα να διατηρήσουν μια δυναμική ικανή να τους εξασφαλίζει πλειοψηφίες, ή από τη στιγμή που αυτή η δυναμική αρχίζει να χάνεται, είναι άγνωστο του πού θα καταλήξει η καθοδική πορεία. Είναι το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει τώρα και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πασόκ. Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι τελείωσα. Όχι. Είναι η κατάσταση του μύθου του άχαστου. Ήταν ο μύθος που καλλιεργούσε ο Τσίπρας, ήταν και ένας μύθος που καλλιεργούσε και ο Μητσοτάκης. Όταν διαλύεται αυτός ο μύθος, είναι πολύ δύσκολο μετά να συγκρατηθούν, ναι, οι δυνάμεις στην εκλογική του διάσταση. Μάλιστα. Και αναδύονται τα προβλήματα, μάλιστα. Τώρα, μου λέγατε για το Πασόκ. Για το Πασόκ, ναι. Η αιτία είναι ο Ανδρουλάκης, δηλαδή της μη επίτευξης του στόχου, αφού είναι ο αρχηγός. Δύο είναι οι αιτίες της αποτυχίας των κομμάτων στις μέρες μας, κύριε Πορτοσάλτε. Ο ένας λόγος είναι η μη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινής γνώμης για τις ηγεσίες, από τις ηγεσίες μάλλον, για τα χαρακτηριστικά του, και από αυτή την άποψη το Πασόκ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε προβλήματα. Το δεύτερο είναι η αξιοπιστία των προτάσεων που έτσι.
εκεί, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά βήματα προόδου, διοθετώντας μια αντιπολιτευτική τακτική σοβαρότητας και αξιοπιστίας, έκανε το λάθος να κάνει αποσπασματικού είδους αντιπολιτευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί στον κόσμο την αίσθηση ότι έχει μια συνολικότερη άποψη για το σε τι και χαρακτηριστικά θα ήταν τα χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης που θέλει να προτείνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πια έχει ένα τίμημα, διότι ο κόσμος σκέφτεται διαφορετικά. Και φτάνουμε στο ουσιαστικότερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι ακριβώς η δυσκολία τους να κατανοήσουν σε τι συνίσταται αυτό που περιγράφω ως αλλαγή του λογισμικού του εκλογικού σώματος. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια πια, όπως επίσης είναι διαφορετικό το γεγονός ότι είναι υπερκινητικό πια το εκλογικό σώμα, μεταβάλλοντας εκλογικές προτιμήσεις σε πολύ μικρά διαστήματα για λεπτομέρειες και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δεν επανέρχεται στο να το ξανασυζητήσει ή να σκεφτεί αν σωστά ή λάθος απομακρύνεται από ένα κόμμα ή όχι. Εκεί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει ότι έχει αντιληφθεί την αλλαγή αυτή της πολιτικής εποχής στην οποία ζούμε. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκης. Είναι το μισό γεμάτο και το μισό άδειο ποτήρι. Ο Κασελάκης έβαλε ένα στοίχημα σε αυτές τις εκλογές το οποίο τελικά έχασε ενδεχομένως εξαιτίας των δικών του λαθών. Ποιο ήταν το στοίχημα? Το στοίχημα ήταν να αντικαταστήσει το παραδοσιακό εκλογικό σώμα της ριζοσπαστικής αριστεράς με ένα νέο εκλογικό σώμα πολιτών αποτελούμενο από πολίτες που στο παρελθόν δεν είχαν ποτέ ψηφίσει αριστερά, αλλά γενικότερα είχαν κρατήσει αποστάσεις από την πολιτική ζωή. Ξέρουμε ότι αυτή η μερίδα του εκλογικού σώματος είναι πράγματι ευάρυθμη. Όμως, το να το κάνεις, να το πετύχεις αυτό δεν είναι εύκολο, κυρίως διότι δεν πρέπει να κάνεις το λάθος να ξαστοχίσεις σε επίπεδο στρατηγικής στόχευσης. Ο Κασελάκης αν τι άλλο έδειξε να μην έχει σταθερή πλεύση και σταθερές στρατηγικές επιλογές με αποτέλεσμα να υπονομεύσει το βασικό του πλεονέκτημα. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα? Ακριβώς το νέο ύφος και ήθος που έφερε στην πολιτική. Ήταν ο εκπρόσωπος, ήταν αυτός που ενθάρρυνε το καινούριο απέναντι στο παλιό. Σοβαρό πλεονέκτημα. Αυτό όμως για να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις στρατηγικά σημαίνει ότι πρέπει να του δίνεις συνέχεια και κυρίως να το επενδύεις με σοβαρότητα. Σε αυτά τα κριτήρια ο κ. Κασελάκης δεν ανταποκρίθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να υπονομεύσει την δυναμική που είχε δημιουργήσει ακριβώς η ηγετική του προσωπικότητα. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας, στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας που θα γίνει σε επόμενη μας συνάντηση, κύριε Σεφερζή, και αν εσείς επιθυμείτε την επόμενη εβδομάδα, θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα σχήματα περί κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς κτλ. Να το ανοίξουμε λίγο. Πολύ ευχαριστώ. Αφού πήραμε τα πρώτα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι. Ευχαριστώ για την φιλοξενία επίσης. Να είστε καλά. Πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής.